Η πόλη τη Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή είναι ύψη τη προτεραιότητα γεωστρατηγικά, τόνισε ο πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα και βουλευτή Καβάλα τη Νέα Δημοκρατία, Νίκο Παναγιοτόπουλο, μιλώντα στο δεύτερο East Macedonia and Thrace Forum. Η περιοχή έχει εξελιχθεί μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι και διακομιστικό κόμβο στρατιωτικού υλικού, τόνισε. Η Αλεξανδρούπολη, εκτό από μία από τι ταχύτερα αναπτυσσόμενε πόλει στην Ελλάδα, είναι ένα τόπο που πλέον γεωστρατηγικά για το δυτικό στρατόπεδο, αλλά δηλαδή για την ευρύτερη περιοχή, είναι πολύ ύψη προτεραιότητα. Εν ώψη των γεωπολιτικών αναταράξεων του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος που α, ζούμε στην Ουκρανία, έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο σταυροδρόμι δια με το κόμβο στρατιωτικού υλικού χάρη στις πρόνοιες που πολύ έγκαιρα είχα αναπτυχθεί να μετατραπεί το λιμάνι της σε ένα λιμάνι ικανό να αναλάβει αυτό το έργο. Παράλληλα εξήγησε πως η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει όλα τα προσόντα για να δει τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης να απογειώνονται. Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε πως με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή η οδύναυση πλοίας δεν είναι ασφαλής και υπάρχει εκτόξευση κόστους εμπορευμάτων. Που είχα βρεθεί τον Οκτώβριο του 19, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τον Αμερικανό πρέσβη τον κύριο Πάγιατ ο οποίος είχε την οξυδέρκεια να δει αυτά που θα εξελίσσονταν στην ευρύτερη περιοχή την αναταραχή, την εγκύτητα με τη Μαύρη Θάλασσα, την εγκύτητα με την Ουκρανία πάνω σε αυτόν τον άξονα, τον ανατολικό άξονα, αν θέλετε στα σύνορα του Δυτικού Τρασταδοπέδου και έκρινε και έπεισε τον Αμερικανικό παράγοντα, του βασικού συμμαχού μα δηλαδή στον ΝΑΤΟ, ότι η Αλεξανδρούπολη έπρεπε να αναπτυχθεί. Το περασμένο καλοκαίρι η στο Υπουργείο Άμυνα τον είπα. Η κυβέρνηση, να πούμε, ότι δέχθηκε και μεγάλη κριτική για το. Κοιτάξτε, το... η κριτική, η κριτική θα έλεγα ήταν αναμενόμενη, αλλά έρχεται από άλλε εποχέ.